Καλημέρα κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, σας περίμενα με γραβάτα σήμερα κύριε Μπαλάφα, αλλά δεν βλέπω να φοράτε γραβάτα, δεν ακολουθείτε τα βήματα του Αλέξη του Τσίπρα φαίνεται. Εγώ έχω φορέσει στη ζωή μου πολύ γραβάτα κύριε Φαυτιά. Πριν από τη συμφωνία. Έχουμε βγάλει τη σχολή μας στο Πολυτεχνείο με γραβάτα, οπότε έχω καλύψει το πλάνο, τα ένσημα της γραβάτας τα έχω φορέσει. Από και πέρα και φοράμε και δεν φοράμε, δεν είναι το πρόβλημα. Για να πάμε στην ουσία τώρα. Τι είναι ουσία τώρα. Πέστε μου, τελειώνει η εκπομπή, πάτε μπαίνετε σε ένα καφενείο να πιείτε τον καφέ σας και σας ρωτάει ένας συνταξιούχος. Κύριε Υπουργέ, θα κοπεί η σύνταξή μου. Ο άλλος σας ρωτάει, εργαζόμενος, θα έχω μείωση, θα έχω αύξηση φόρου. Πάτε σούπερ μάρκετ, σας ρωτάνε για τις τιμές. Δηλαδή, στον απλό πολίτη, αυτό που συνέβη θα έρθει κοντά-κοντά ή το αφήνουμε για το μέλλον? Γιατί όπως ξέρετε δεν ψηφίζει το Bloomberg, ούτε η Financial Times, ούτε αυτοί που επαινούν το Τσίπρα, έτσι επαινούσαν και το Σαμαρά. Ψηφίζουν οι πολίτες αυτοί οι οποίοι πίστεψαν, κόμματα, προδόθηκαν, άλλα τους ικανοποίησαν, άλλα τους πρόδωσαν. Ελάτε. Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν, επειδή ακριβώς λέτε τι θα πω, πρώτα απ' όλα θα πούμε κάτι το οποίο είναι προφανές. Ότι υπάρχει, χθες έγινε ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Ένα πράγμα που οι άλλοι προσπαθούσαν και δεν το κατάφεραν, μας βάλανε και δεν μπορούσαν να μας βγάλουν από τα μνημόνια και εμείς, παρά όσα λέγονταν, βγάζουμε τη χώρα με εντός διμήνου και χθες ήταν ιστορική μέρα και καθοριστικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή, από τα μνημόνια, βγάζουμε τη χώρα από τη σκληρή εποπτεία, βγάζουμε τη χώρα από το πρόγραμμα λιτότητας. Που αυτό αυτομάτως σημαίνει, πρώτα απ' όλα κύριε Αυτιά, γιατί οι Έλληνες όλοι είμαστε πολύ ευαίσθητοι σε αυτό, επανάκτηση σημαντικού τμήματος της εθνικής κυριαρχίας, η οποία από το 10, τότε που φέραν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που αρχίσαν τα μνημόνια, που χρεοκοπήσανε τη χώρα, έχασε η χώρα μας, παρεχώρησαν δηλαδή οι τότε κρατούντες ένα σημαντικότατο τμήμα της εθνικής μας κυριαρχίας. Πρώτα απ' όλα, και σε αυτό είμαστε πολύ ευαίσθητοι Έλληνες, επανακτάμε σημαντικό θέμα της εθνικής μας κυριαρχίας, μπορώντας πλέον τα όποια μέτρα, την όποια πολιτική θα ακολουθήσουμε, να είναι αποτέλεσμα αυτή η πολιτική των δικών μας επιλογών. Φυσικότατα, στα πλαίσια τα οποία έχουμε συνομολογήσει με τους εταίρους, δανειστές είναι οι άνθρωποι. Τι ελευθερία θα έχεις όταν θα εφαρμόσεις ακριβώς μείωση συντάξεων, αύξηση φόρων και κάθε τρεις μήνες θα έχεις τον μπάστακα και θα λέει Γιάννη Μπαλάφα, άκου να δεις, δεν μπορείς να δώσεις ούτε ένα ευρώ αύξηση στο συνταξιούχο αν δεν το εγκρίνω. Λοιπόν, γιατί το περάσατε αυτό. Λοιπόν, και έγραψε επιστολή ο Τσακαλώτος. Και έλεγε, κύριοι δανειστές, ούτε εγώ, ούτε ο Πρωθυπουργός, μίλησαμε για 13η, ήταν ένα απλό επίδομα και συγχωρέστε μας και μας κάντε. Την έχω εδώ την επιστολή. Ωραία. Δηλαδή, τι ελευθερία έχεις, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, μάλιστα. Να κάνεις αυτό που λες όταν θα τους έχεις εδώ μπάστακα και θα σου λένε, έχεις αναλάβει δεσμεύσεις. Απαντήστε. Λοιπόν, έτσι να. Κοιτάξτε, εγώ χαίρομαι για τις ερωτήσεις που κάνετε, γιατί μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Ελάτε. Η υποχρέωση της χώρας μας, η βασική υποχρέωση. Αυτό που έχει συνομολογήσει είναι ότι η χώρα μέχρι το 2022 θα επιδιώκει και θα καταφέρνει, σας λέω, να έχει ένα πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%, ισχυρό πρωτογενές πλεόνασμα, ούτως ώστε να μπορεί άνετα, χωρίς φόβους, χωρίς τον κίνδυνο πισωγυρίσματος, χωρίς άλλα αρνητικά, να μπορεί να ακολουθεί μια πολιτική, της αφήνεται ένας δημοσιονομικός χώρος κατά τα άλλα, να ακολουθεί διάφορες πολιτικές. Αυτή είναι η βασική μας υποχρέωση. Γιατί το λέτε δημοσιονομικό χώρο και δεν το λέτε σκληρά μέτρα με μείωση συντάξεων και αύξηση φόρων? Καταρχήν, γιατί είστε λοιπόν, τόσο λογοπλάστες. Ένα λοιπόν. Δηλαδή, στο χωριό τώρα που μας ακούει κάποιος, στην πόλη, στα σπίτια, ο δημοσιονομικός χώρος είναι τι? Θα κόψεις 1η-1η-19, γιατί το ψήφισες, συντάξεις. Θα τις παγώσεις λοιπόν, τις συντάξεις. Λοιπόν, γιατί? Γιατί το υποσχέθηκε στους δανειστές. Το είπε υπουργός στη Βουλή. Ναι. Λοιπόν, είναι έτσι, δεν είναι? Λοιπόν, δεν είναι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να μην υποτιμάτε τον ελληνικό λαό. Ποιο, εγώ ότι δεν καταλαβαίνει. Εγώ δεν ψηφίζω μνημόνια, Γιάννη Μπαλάφα. Ωραία πάει συζήτηση. Έτσι, μιλάω. Ναι, τώρα μιλάω εγώ. Λοιπόν, τώρα μιλάω εγώ. Εγώ μιλάω. Μην υποτιμάτε τον ελληνικό λαό. Ελάτε. Καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ο ελληνικός λαός. Όπως κατάλαβε το Σεπτέμβριο του 2017, που πήγαμε, αφού συνυπογράψαμε την κακιά συμφωνία για να μην υπάρξει Brexit, πήγαμε εμείς στις εκλογές τότε. Τις πήρατε.
και θέσαμε υπό την κρίση του ελληνικού λαού. Σαφής. Και κατάλαβε πάρα πολύ Σαφής. Καλά ο ελληνικός λαός. Σαφής. Όπως κατάλαβε και στο δημοψήφισμα, όπως κατάλαβε και το Γενάρη του 2015. Λοιπόν, θέλω να μην υποτιμάμε, δεν λέω εσείς, όποιος, δεν ξέρει ο λαός, δεν καταλαβαίνει ο λαός. Καταλαβαίνει πολύ καλά και δίνει και θα δώσει τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρα. Ένα αυτό. Δεύτερο. Από την όποια συμφωνία ναι. του Eurogroup επετεύχθη χθες, ναι. που αποτελεί τεράστια σημασία γεγονός για τη χώρα μας και την πορεία εξόδου από τα μνημόνια που μας βάλανε το 10 αυτοί που μας βάλανε, δεν υπάρχει παρέμβαση στο θέμα των φόρων. Υπάρχει ίσα ίσα. Γι' αυτό είπα ότι θα υπάρχει ένας χώρος άνεσης που θα μπορούμε να κάνουμε, το λέω συγκεκριμένα επειδή αναφέρεστε και στον Πρωθυπουργό και στο τι λέχθηκε, φοροελαφρύνσεις. Ένα λεπτό. Θα εφαρμόσετε τη μείωση στα φορολογία του. Ένα λεπτό. Αν δεν το εφαρμόσετε, λοιπόν, βγάζω την είδηση της ημέρας. Ένα λεπτό. Κύριε Μπαλάφα, επειδή είστε κορυφαίος τέλεχος, θα κόψετε το, θα μειώσετε το αφορολόγητο ή θα το αφήσετε εκεί που είναι. Ωραία. Για να βγάλουμε και την είδηση της ημέρας. Από ό,τι καταλαβαίνω, όλοι οι αντίπαλοι της κυβέρνησης, δεν έχω πρόβλημα εγώ και αυτοί που υποστηρίζουν την γραμμή ενάντια της κυβέρνησης, δημοκρατία έχουμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, εστιάζουν σε δύο ζητήματα. Τα άλλα όλα έχουν καταρρεύσει. Αυτά πονάνε τώρα, κύριε Μπαλάφα μου. Ένα λεπτό, τώρα μιλάω εγώ. Βεβαίως. Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι μιλάτε εσείς. Είδατε με θρησκευτική ευλάδες όταν μιλάτε. Ελάτε, με χαρά μιλάμε μαζί. Να λέτε την άποψή σας. Σας ακούω. Λοιπόν, σε δύο ζητήματα. Ότι από 1η-1η-19 έχουμε δεσμευτεί μέσα από τον εκβιασμό που μας έγινε πριν από 1,5 χρόνο, από 1η-1η-19 θα ξαναδούμε και θα υπάρξουν ορισμένες μειώσεις στα ζητήματα των συντάξεων. Ένα. Και ότι από 1η-1η-20 θα δούμε το ζήτημα του αφορολόγητου. Άρα όταν λέει όμως, ακούει ο άλλος περί φόρων, εσείς εννοείτε ότι τον 1η-1η-20 θα αυξηθεί το αφορολόγητο. Αυτό εννοείται. Όχι θα υπάρξουν αυξήσεις φόρων. Θα μειωθεί το αφορολόγητο. Ίσα-ίσα με τη συμφωνία που έγινε σταδιακά και βήμα-βήμα θα υπάρξουν φοροελαφρύνσεις. Μακάρι. Για όλους. Φοροελαφρύνσεις. Για όλους. Για όλους. Αυτούς για που όλο έχουν, τον κόσμο. Αυτούς που έχουν κυρίως υποστεί τα μεσαία στρώματα και όχι μόνο, τα οποία έχουν υποστεί το μεγάλο κόστος, το μεγάλο τίμημα και έχουν κάνει... Πόσοι θα είναι δηλαδή η μείωση. Ένα λεπτό λοιπόν. Η φοροελαφρύνση. Μιλάτε, πόσοι θα είναι. Άρα μη μιλάτε, πόσοι θα είναι. Μη μιλάτε για μείωση, για αύξηση φόρων. Ναι, θα όταν κόβεις το φορολογητό. Τώρα για το 1η-1η-20, 1η-1η-2020, τι θα γίνει ένα με το αφορολόγητο, θα γίνουν πολλά πράγματα. Το αφορολόγητο από τα 8 και κάτι, ένα λεπτό, ένα λεπτό, να συνεχίσουμε. Έχεις τελειώσει το Πολυτεχνείο, Υπουργέ, είσαι ένας άνθρωπος γραμματιζούμενος όπως λένε και στο χωριό μου, γιατί εγώ είμαι από χωριό. Όταν το αφορολόγητο, αγαπητέ κύριε Μπαλάφα, από τα 8 τόσο πάει 5,5, σημαίνει ότι αυξάνεται ο φόρος από 220 ευρώ έως 620 για όσους έχουν μισθό ή σύνταξη πάνω από τα 403 ευρώ. Εκεί τι παρέμβαση θα κάνετε, λοιπόν, ώστε να μην είναι τόσο βαριζοβόρος. Λοιπόν, να το δώσω πιο λιανά. Ωραία. Ελάτε. Λοιπόν, είπα και πάλι. Ελάτε. Είπα και πάλι ότι αναγκαστήκαμε στα δύο μέτρα τα οποία συνεχώς αναφέρεται, γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Το ένα είναι για την 1η-1η-20. Υπάρχει και αύξηση το έμφυα. Δύο φορές. Ένα λεπτό. Την 19, τώρα με αυτά αναφέρατε τώρα. Ένα λεπτό. Τώρα σας άκουσα, ακούστε εμένα τώρα. Λοιπόν, να τελειώνουμε αυτό το ζήτημα. Το τι θα γίνει την 1η-1η-20 με το αφορολόγητο, το 20, του 2020, δηλαδή μετά πάνω από 1,5 χρόνο, είναι ζήτημα. Έχουμε χρόνο, θα το δούμε εκ τότε. Θα μεσολαβήσουν πάρα πολλά πράγματα. Τι αντί δηλαδή. Ένα λεπτό. Πολλά πράγματα θα μεσολαβήσουν εκ το 2020. Δεν πιστεύω να αμφιβάλλετε. Θα είστε κυβέρνηση. Δεύτερο. Δεύτερο. Προφανώς θα είμαστε. Δεύτερο. Δεύτερο. Στο ζήτημα της, αυτό που το δεύτερο ζήτημα που θέτεται, ότι από 1η-1η-1η-Ιανουαρίου του 2019 αυτό, έχουμε κάτω από τον εκβιασμό που υποστήκαμε από τους δανειστές, έχουμε πει για μείωση επανατοποθέτηση του ζητήματος των συντάξεων που θα οδηγήσει και σε μείωση ενός αριθμού συντάξεων. Αυτό είναι γεγονός. Λέω, έχουμε πει πολλές φορές, σας το λέω διότι ως γνωστόν, καλό είναι να το ξαναλέμε και να το ξαναλέμε σε ορισμένους. Λοιπόν, εμείς τώρα έχουμε, τελειώσαμε το Eurogroup με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και μετά τι είναι, τι ακολουθεί. Μετά θα οδηγηθούμε προς τον Αύγουστο, 20 Αυγούστου, στην οριστική έξοδο από το μνημόνιο, από την τριετή περίοδο λιτότητας κλπ. Και θα δούμε... Ναι. Λέω, με τα νέα δεδομένα, ναι. σε συνεννόηση με τους δανειστές, σε συνεννόηση με τους εταίρους μας, εμείς δεν το παίζουμε μία έτσι μία αλλιώς οι τζάμπα μάγκες, θα δούμε και ζητήματα τα οποία μας έχουν επιβληθεί και δημιουργούν προβλήματα. Νομίζω είμαι σαφής το πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαδικασία ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα εξελιχθεί μόνο βήμα, λοιπόν. Δεν θα εξελιχθεί μονομερός, θα εξελιχθεί σε συνεννόηση
Και είναι πολύ βασικό ρόλο θα παίξει και η τελική στάση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, διότι πώς επευλήθη αυτό το μέτρο. Από το Δούνο του μπήκαν οι περικοπές. Πώς με εκβιασμό. Από το Δούνο του μπήκαν οι περικοπές. Άστε να λοιπόν το πω εγώ. Το λέω εγώ. Θα το πω εγώ λοιπόν. Το λέει ο δημοσιογράφος. Πώς επετεύθη λοιπόν το μέτρο της πρώτης πρώτου. Ναι, αλλά το δεχτήκατε όμως. Επετεύθη γιατί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υπέθετε η σοφή του ότι θα έχουμε πλεόνασμα αρνητικό ή ελάχιστο. Το πλεόνασμα ήταν εξαπλάσιο ή τριπλάσιο από αυτά που υπέθεταν, άρα η γενεσιουργή αιτία, το πρόσχημα ή η αφορμή για αυτό το κακό μέτρο, προφανέστατα, δεν υφίσταται. Άρα έχουμε όλα τα επιχειρήματα να τα τοποθετήσουμε στην ώρα τους. Είμαστε. Και η ώρα τους είναι μετά το τέλος, όλα μετά στην ώρα τους έρχονται. Του 10, Υπουργέ, του 20, υπάρχει, του 19. Υπάρχει ένα δημοσίευμα, του 18. Υπάρχει ένα δημοσίευμα πολύ πολύ σκληρό γερμανικό που λέει «Η αδυναμία της Μέρκελ, ευκαιρία για τον Τζίπρα». Σας ρωτώ το εξής και μου το ρωτάει πολλής κόσμος. Υπάρχει ενδεχόμενο, κύριε Μπαλάφα, να φορτωθούμε από τη Γερμανία με επανεισδοχή μετανάστες? Λοιπόν. Ελάτε. Θα σας ακούσω με προσοχή. Ναι, ναι. Και στο μεταναστευτικό και σε όλα τα ζητήματα δεν χρειάζεται να ανησυχούμε, να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά. Ναι. Αλλά δεν χρειάζεται να δημιουργούμε εκ των προτέρων κλίμα καταστροφολογίας. Δεν λέω εσείς, γενικά μιλάω. Εννοείται τότε, τους Γερμανούς το είπαν, ε? Λοιπόν, υπάρχει οι Γερμανοί, κοιτάξτε, σε όλη την Ευρώπη το προσφυγικό μεταναστευτικό παίζει πολύ. Δημιουργεί συνειδήσεις, επηρεάζει εκλογικά αποτελέσματα. Είναι έτσι, έτσι είναι. Λοιπόν, η Μέρκελ μέχρι τώρα, δηλαδή η κυβέρνηση γερμανική, συνολικά μιλώντας, έχει ακολουθήσει το μεταναστευτικό προσφυγικό και για τους δικούς της λόγους μια σχετικά σοβαρή στάση σε απόσταση από τη στάση αυτών των χωρών του Βίζεγκραντ που δεν έχουν πάρει ούτε ένα πρόσφυγα. Τώρα τι γίνεται, με τα καινούργια. Των Ιταλών κλπ. Λοιπόν, σε αυτή την κόντρα που γίνεται και μες στη Γερμανία, πιέζεται η Μέρκελ να μη δέχεται μετανάστες να τους γυρίζει πίσω κλπ. Και εκεί θα μπορούσε να γίνει μια συνεννόηση. Ένα μικρό μέρος αυτών που στη ζούλα, να το πούμε, όχι συντεταγμένα, όχι σωστά, όχι πάνε σε κάποια από αυτές τις χώρες να μπορεί να γυρίσει πίσω. Αυτό είναι θέμα που θα συζητηθεί. Εμείς θα κάνουμε. Εμείς δεν το συζητάμε. Θα το συζητήσουμε αυτό. Αυτό δεν το συζητάμε. Θα δεχτούμε και θεωρούμε, εμείς κοιτάξτε, να σας πω επειδή ακριβώς το μεταναστευτικό τώρα αρχίζουμε να το συζητάμε σοβαρά. Το κύριο πρόβλημα στο μεταναστευτικό προσφυγικό ζήτημα είναι να υπάρξει το κύριο. Αναλογική κατανομή του συνόλου αυτών που εισέρχονται και η χώρα είναι. Ερώτημα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα. Η Ελλάδα θα δεχθεί. Να γίνει Υπουργέ, αναλογική κατανομή Υπουργέ, σε όλες τις χώρες. Η Ελλάδα θα δεχθεί επανεισδοχή προσφύγων από την Γερμανία. Εδώ είναι το ζητούμενο. Και τι κάνουμε εκεί. Καταρχήν λέω όχι. Ναι. Άμα πούνε ότι θέλουμε να πάρετε αυτούς τους πέντε, επαναλαμβάνω, με ανταλλάγματα και στην κατεύθυνση που λέμε. Για πέντε δεν συζητάμε, έτσι τα δεν είναι. Τα ανταλλάγματα είναι λεφτά. Εμείς λέμε το ανταλλάγμα. Το ανταλλάγμα, είναι η απέτησή μας είναι αυτό που σας είπα. Αναλογική κατανομή του συνόλου των εισερχομένων στην Ευρώπη και επομένως και δια της Ελλάδας υπηκών τρίτων χωρών στο σύνολο των χωρών της Ευρωζώνης. Ναι, αλλά ο Βούλγαρος είπε: εγώ θα κλείσω τα σύνορά μου. Επαναλαμβάνω. Καταλάβατε τι λέω. Ο καθένας λέει τα δικά του. Και ο άλλος, ο Ούγγρος, έβαλε τρικλοποδιά στον άνθρωπο που ήταν με το παιδάκι του, ο πρόσφυγας, στα σύνορα και τον σκότωσε. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Και ο Σαβίνη. Άλλος τύπος αυτός εμπόδισε με 600 πεινασμένους που πεθαίναν οι άνθρωποι μέσα στο πλοίο να πάει στα λιμάνια της Ιταλίας. Υπάρχει μια. Πουλάει το προσφυγικό μεταναστευτικό σε μια κατεύθυνση ότι όλα για όλα της Ευρώπης τα προβλήματα για την οικονομική κρίση, για το πρόβλημα φταίει ο πρόσφυγας. Εάν σκάσει τα λεφτά η Μέρκελ στο τραπέζι και πει πάρτε τόσα, τι θα πούμε εμείς. Επαναλαμβάνω, τα ζητήματα αυτά που έχουν να κάνουν με την ανθρωπιά, την αλληλεγγύη, την αξιοπρέπεια, δεν τίθεται σε αυτή τη βάση, ούτε μας το έχουν θέσει σε αυτή τη βάση. Αν μας το θέσουνε. Ούτε μας το έχουν θέσει σε αυτή τη βάση. Και θέσουνε. Δεν πρόκειται να τεθεί σε αυτή τη βάση. Δεν πρόκειται να τεθεί σε αυτή τη βάση. Τι θα σου πει, πάρ' το τσαμπά. Κοιτάξτε, ναι, ακούστε, παίρνω. Ακούστε. Αυτή τη λογική δίνεται το μακεδονικό. Δίνεται το μακεδονικό για να πάρετε την ελάφρυνση του χρέους είναι μια ξεπερασμένη πολιτική, ολίγων αστεία, η οποία δεν άντεξε 48 ώρες. Τα είπε ο Μητσοτάκης, ο οποίος η πρώτη του δήλωση για το χρέος ήταν ότι άργησε αυτή η ιστορία. Γιατί τόσο καθυστέρηση στο ζήτημα του χρέους. Και επίσης, τι έκανε, ό,τι κάναμε και εμείς το 12. Δηλαδή ουσιαστικά αναγνώριζε ότι αυτό το Eurogroup είχε μια αίσια για τη χώρα βασικά. Αν το έχεις κάνει το 12, θα τρώγεις το κεφάλι τα μέτρα. Του τράβηξε τα αυτή, φαίνεται, ο άλλος, πώς τον λένε,
ο αντιπρόεδρος του ή το πιο σκληρό κομμάτι του, που έλεγες... και του είπανε δεν θα πεις αυτό το πράγμα. Ενώ εσύ που έλεγες θέλω κούρεμα, μέσα σε 4 ώρες διαγραφή χρέωση, είσαι ευτυχισμένος τώρα, έτσι. Μέσα σε 5 ώρες άλλαξε τη γραμμή. Ναι. Από το ότι είναι μια συμφωνία που την είχαμε υπογράψει. Εσείς το χρέος είστε σταθεροί όμως, έτσι. Την είχαμε δεχτεί και εμείς το 12. Άρα καλή είναι η συμφωνία, καλή είναι ότι είναι μια συμφωνία κάτω των προσδοκιών και λοιπόν. Και ζητάει συζήτηση. Υπουργέ, σε ευχαριστώ θερμά. Συζήτηση για εγώ την ένα ξέρω. Ούτε διαγραφή χρέους έγινε, ούτε κούρεμα έγινε. Τον Τενεκεδάκη το σπρώξαμε λίγο παρακάτω. Ναι, χαίρομαι που ο κύριος Αυτιάς γίνεται και μαξιμαλιστής τώρα. Καλά. Ή όλα ή τίποτα ο κύριος Αυτιάς. Άκου να σου πω, γι' αυτό έγινα δημοσιογράφος. Αλλιώς θα μπορούσα από τα 25 να είμαι εκεί που ήσουν. Σε ευχαριστώ, Γιάννη. Καλή σου μέρα. Να είσαι καλά.